που έχουμε τη χαρά να τον έχουμε κοντά μας, υποψήφιο με το Ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, κύριε Μουρουτή. Καλημέρα. Εύχομαι να είμαστε και στην υποψήφιο, όπως άκουσα πριν, ότι υπάρχουν πιθανότητες να είμαστε. Ναι, ναι. Μάλλον για τον Άκη λένε όμως. Εμένα με έχουν εξαιρέσει. Ο Άκης έχει και χαρακτηριστικά lifestyle, οπότε είναι πιθανό. Και Σιριζέου. Και lifestyle χαρακτηριστικά. Lifestyle χάρη Σιριζέου. Με το Σιριζιακό τρόπο, ρε παιδί μου. Α, τέτοια. Με τον τρόπο του Σιριζέου. Ωραία, παιδί μου, τώρα με τον Μουρουτή φιλοζόμαστε από τότε που ήμασταν παιδιά, τώρα όλοι μα και τρει μα. Καλή επιτυχία, κύριε Μουρουτή. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία, ευχόμαστε. Εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι, αν μου το επιτρέπετε. Γιατί έχετε δώσει, γιατί σηκώσατε το γάντι και δώσατε χαρακτήρα εθνικών εκλογών, πρόσημων εθνικών εκλογών σε αυτές τις ευρωεκλογές, η Νέα Δημοκρατία. Γιατί η αντιπολίτευση μπορεί να θέλει να πιέσει για όποιους λόγους. Εσείς το γάντι αυτό γιατί το σηκώσατε? Όταν θέτει η αντιπολίτευση θέμα σταθερότητας, οφείλει η κυβέρνηση να απαντήσει. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Κασελάκης σε τρεις διαδοχικές φάσεις έθεσε θέμα σταθερότητας ανεξαρτήτως του δικού του αποτελέσματος, προκειμένου να αποσταθεροποιήσει την κυβέρνηση. Θυμάστε ότι είπε ότι είτε πάρει είτε χάσει με 10 μονάδες, είτε η Νέα Δημοκρατία έχει ποσοστό των ευρωεκλογών το οποίο θα είναι μικρότερο σε σχέση με τις εθνικές, είτε η διαφορά του είτε είναι τρίτο κόμμα είτε είναι δεύτερο κόμμα, εκείνος θα θέσει θέμα σταθερότητας της κυβέρνησης και εκλογών. Μάλιστα με διεθνείς παρατηρητές. Δεν το λέω εγώ, το λέω ο κ. Κασελάκης. Άρα σε αυτό το ενδεχόμενο οφείλει η κυβέρνηση να απαντήσει και να πει ότι προκειμένου η χώρα να μπορεί να κυβερνηθεί μετά, να περνούν οι μεταρρυθμίσεις, να μπορεί το κράτος να έχει συνέχεια, οφείλουν οι πολίτες να δώσουν μια απάντηση στην πρόκληση αυτή του κ. Κασελάκη και να εξασφαλίσουν τη σταθερότητα για τη χώρα. Θα υπάρχει όμως, πώς να το πει κανείς, ένα μήνυμα που θα πάρει η κυβέρνηση, δηλαδή αν το ποσοστό της μειωθεί? Μας έλεγαν για παράδειγμα σήμερα οι καλεσμένοι που είχαμε από το ΣΥΡΙΖΑ ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι 41%. Κάτω από αυτό, οτιδήποτε κάτω από αυτό θα θεωρηθεί ήττα. Είναι έτσι? Είστε πολύ εμπειρότεροι μου. Οι ευρωεκλογές έχουν πάντα άλλο χαρακτήρα. Δυστυχώς, αλλά έχουν πάντα άλλο χαρακτήρα. Οι ευρωεκλογές συγκρίνονται με τις προηγούμενες ευρωεκλογές. Θα θυμίσω ότι οι πιο κρίσιμες ευρωεκλογές των τελευταίων ετών ήταν οι εκλογές του 19, όπου πράγματι υπήρχε και ένα πολιτικό αίτημα της κοινωνίας να αλλάξουν τα πράγματα σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Και πράγματι εκεί υπήρχε ένα και πολύ μεγάλο κοινωνικό ρεύμα που φάνηκε και μετά εκλογικά με την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, που σε αυτές τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία πήρε 33%, πολύ μεγάλο ποσοστό, που ήταν και πολύ μεγαλύτερο από τις προηγούμενες ευρωεκλογές. Αν λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον το 33% θεωρείται ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και ο κ. Κασελάκης θέλει να θέσει τον πύχη σε επίπεδο εθνικών εκλογών, τότε να μετρηθεί και με τον εαυτό του ο κ. Κασελάκης. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι το θέλει, διότι ο κ. Κασελάκης προκειμένου να γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έβαλε τον πύχη ότι θα κερδίσει τον κ. Μητσοτάκη. Αν δηλαδή δεν κερδίσει τον Μητσοτάκη ο Κασελάκης, τίθεται θέμα σταθερότητας του ίδιου. Ναι, θα το συζητήσουμε την επόμενη μέρα. Όλα θα συζητηθούν, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω για κάτι άλλο. Το έχει απαντήσει αυτό το κ. Κασελάκης. Λέει, εγώ παιδιά, σε δύο εκλογές θα κρυθώ. Ναι, ναι, το γιατί ξέρει ότι είναι δύσκολο. Μα δω, ρωτήθηκε την άλλη φορά και με ήττα 10 μονάδων δεν τρέχει, λέγεται. Τίποτα δεν είναι ήττα. Μα ξέρει ο Κασελάκης ότι το 16-32 δεν γίνεται. Καλά, προφανώς. Και το 32 δεν γίνεται. Κύριε Παυλόπουλο, κύριε Κασελάκης, έχει πει για το ίδιο θέμα τέσσερις διαφορετικές απαντήσεις. Οπότε όποια θέλει ο κόσμος, και όχι μόνο για αυτό το θέμα, για όλα τα θέματα. Όποια αρέσει στον κόσμο μπορεί να τη διαλέξει και να κρατήσει. Αυτό είναι η πολιτική του κυρίου Κασελάκη. Νομίζω ότι είναι επικοινωνιακά ευφυής, αλλά πολιτικά ασταθής. Τώρα, όλες αυτές οι μεταλλάξεις που εμφανίζονται τις τελευταίες μέρες και ώρες μέσω του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων στελεχών του, τι εντύπωση σας έχουν κάνει εσάς? Δηλαδή για τη θρησκεία, για τα θαύματα, η πατρίδα στη μέση, η οικογένεια. Όχι, λέει, αυτά δεν τα χαρίζουμε, τα συνθήματα είναι και δικά μας συνθήματα της αριστεράς. Αυτά μας μοιάζουν λίγο αδιανόητα, περίεργα, δεν ξέρω πώς θα τα πω, γιατί είχαμε συνηθίσει τουλάχιστον μια άλλη ρητορική την αριστερά. Τι λέτε εσείς τώρα? Κοιτάξτε, πέραν του Φεδρού σε κάποιο σκέλος των θέσεων αυτού, θέλω να πω ότι πολιτικά ο πατριωτισμός δεν χαρίζεται και δεν πρέπει να οικειοποιείται και να καταλώνεται από κανέναν ως έννοια. Νομίζω ότι όλοι οι ανεξαρτήτως κόμματος είναι πατριώτες και θέλουν το καλό της πατρίδας τους. Όμως, όποιος είχε το θράσος τα προηγούμενα χρόνια να μιλάει για πατριωτισμό, θα θυμίζω ότι χαρακτηριζόταν ως ακροδεξιός, φασίστας,
και τον εξοβέλιζαν στο πύρτο το εξώτερο. Ναι. Νομίζω λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, ο κύριος Κασελάκης, προσπαθεί να ψαρέψει σε θολά νερά. Την ίδια ώρα που μίλησε για την θρησκεία, την ίδια ώρα ζήτησε και το χωρισμό κράτους εκκλησίας. Προσπάθησε να το τεκμηριώσει, νομίζω ανεπιτυχώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή μοιάζει με ένα σούπερ μάρκετ, στο οποίο στα ράφια του μπορείς να βρεις ό,τι θες. Βεβαίως τη Δευτέρα μπορείς να βρεις το συγκεκριμένο προϊόν, την Τρίτη ένα διαφορετικό προϊόν και την Τετάρτη κάτι πάντως, άλλο. Κύριε Μουρούτη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Όχι, και να κλείσω σε αυτό παρακαλώ. Θεωρώ ότι είναι και μια μικρή νίκη ιδεολογική της δικής μου παράταξης και των φιλελεύθερων απόψεων. Και όχι μόνο στα ζητήματα, αν θέλετε, της πατρίδας ή της θρησκευτικής ελευθερίας. Είναι και στα οικονομικά και στα διεθνή. Εντάξει, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί είναι φεδρό το να επιλέγει ο νέος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ούτως ή άλλως έχει μιλήσει για μια πατριωτική, νέα πατριωτική αριστερά, με αστικές... με αστικά κομμάτια, γιατί ο ίδιος είναι ένας μεγαλόστος, να τη συζητάμε, ένας άνθρωπος από τον ιδιωτικό τομέα, με πάρα πολλά λεφτά, δεν χρειάζεται ξαναδουλέψει, από το Μαϊάμι ήρθε, ζει στο Κολονάκι, δεν το έχει κρύψει αυτό, το έχει στη διάθεση του κοινού, έτσι ώστε να νιώθει ότι είναι ανοιχτό βιβλίο. Γιατί αυτό απαγορεύει, δεν μπορεί να ενσωματώσει και τη θρησκεία μέσα. Όποιος είναι αριστερός πρέπει να είναι άθρησκος, δηλαδή άθρος. Όχι, το φεδρό είναι ή δεν μπορεί να αναφέρεται στη θρησκεία. Προφανώς έχετε δίκιο. Το φεδρό δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με τον τρόπο και τα επιχειρήματα που είπε ως προς την κολυμπήρα και τα λοιπά. Θεωρώ ότι καταρχάς είναι προσωπικές στιγμές αυτές και δεν θα έπρεπε να εκτίθενται δημόσια κατά την άποψή μου. Ναι. Αλλά και πάλι αφού εκτίθενται πρέπει να έχουν και, και μια ουσία. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που λέτε. Με συγχωρείτε, αλλά από τις πολλές... Δεν μιλάτε συνέχεια, εδώ. Ναι. Το νου σας έχει και γρήπη έξω. Δεν είναι ώρα για να κολλήσετε. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή η προεκλογική μάχη για να κολλήσετε. Ναι, χάνεις χρόνο. Βέβαια. Χρόνο. Δεν είναι για να πέψει το κρεβάτι, ούτε για μέρα. Έχετε δίκιο. Πάντως, επιτρέψτε μου, εγώ δέχομαι αυτό. Υπάρχει όμως μια υποκρισία. Την ίδια ώρα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αρνούνται το σκεπτικό όρκο στη Βουλή. Την ώρα που μπορούν να επικαλούνται, για παράδειγμα, τη θρησκευτικότητά του. Νομίζω ας δουν τι θέλουν, ας κατοχυρώσουν και τις θέσεις τους αντίστοιχα στο συνέδριο. Για να καταλάβουν και τους ψηφοφόροι. Μάλιστα. Ακριβώς. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Μουρούτη. Ευχόμαστε. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία βεβαίως. Καλό κουράγιο.